και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, τα παιδιά της εξουσίας, μαλλιοτραβιούνται. Η αξιοπιστία της χώρας αλλά και του πολιτικού προσωπικού του ίδιου καταρακώνεται. Και εδώ το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι μαλλιοτραβιούνται για θέματα ηθικής τάξεως όταν βογκάει ο ελληνικός λαός οι σαραντάριδες. Όχι οι δεινόσαυροι της πολιτικής. Σωστός. Αλλά οι σαραντάριδες. Και η χώρα αυτή μέσα στη δυστυχία της ώρες-ώρες έχει μερικές αναλαμπές. Υπάρχουν μηχανισμοί που εξυψώνουν το ηθικό της. Που προκαλούν μία ηθική ανάταση μέσα στο παγκόσμιο περιβάλλον. Και θα αναφερθώ στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους 8. Ήταν μία απόφαση φάρος για τη δημοκρατία, για την πολιτιστική και πολιτική μας κληρονομιά που η Ελλάδα έδωσε στην Ευρώπη αυτή την ηθική υπεροχή. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Και την εμείς... έδωσαν οι Έλληνες δικαστές, όχι οι Έλληνες πολιτικοί. Μην τα συγχαίουμε. Αυτό λέει. Πήρα... Αυτό λέει, ναι, στο μυαλό σου τα συγχαίεις. Αυτό λέω. Όχι, εγώ άκουμε λοιπόν. Συγχαίω. Και όταν μιλάω μην παίζετε με τα κολοτηλέφωνα. Δεν παίζουμε με κάτι. Ακούστε με λοιπόν τι σας λέω. Αυτό σου λέω. Αυτό που λες εσύ. Που έρχεσαι με δασκαλίστικο τρόπο να μου το πεις τώρα. Αυτό λέω. Ότι υπάρχουν, ότι η πολιτική στα ματίνα μου, ότι το πολιτικό προσωπικό είναι κατώτερο των περιστάσεων. Αυτό λέω. Αλλά σε αυτή την παλιοχώρα υπάρχουν δυνάμεις που πάνε να τη σώσουν. Η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι, πρέπει να γίνει, να παραμείνει δόρυ στα χέρια μας. Δόρυ στη χώρα για να πάει πιο μπροστά. Και όχι να μετατρέπουμε αυτό το δόρυ που πήραμε. Να βγάζουμε τα μάτια μας. Μας ηχαίνεται ρε στα ματίνα ο κόσμος, μας ηχαίνεται. Συμφωνώ, αλλά οι δικαστές διαμορφώνουν την πολιτική. Εκείνοι πάνε να διαπραγματευτούν για τα χάλια μας. Αυτούς τους Έλληνες πολιτικούς έχουμε και αυτούς σχολιάζουμε. Τι είναι αυτό που λες τώρα? Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και οι ίδιοι δικαστές σήκωσαν και το βάρος με το Συμβούλιο της Επικρατείας και κατάφεραν να ορθώσουν ανάστημα σε μια κυβέρνηση που θέλει να κλείσει υγιείς επιχειρήσεις. Και είμαστε περήφανοι για αυτούς τους δικαστές που δεν συμβιβάζονται μέσα από απειλές και από τηλεφωνήματα από υψηλόβαθμα στελέχη. Ακριβώς αυτό λέμε, το ίδιο πράγμα λέμε. Συμφωνώ. Αλλά να μην σχολιάσουμε τους πολιτικούς μας που ενώ καίγεται η Ελλάδα και μας έρχονται τα ραβασάκια του ΕΦΚΑ, ο ένας κάνει ταξίδια και δεν ξέρω εγώ και ο άλλος πρέπει να λογοδοτήσει για το αν ήταν πραγματικά χωρισμένος ή όχι. Αυτοί δεν είναι που μας κυβερνάνε, βρε Δήμο μου. Παιδιά, και εδώ είναι ένα. Αυτό συζητάγαμε το Δήμο πριν. Γιατί τελικά αυτό το Σαββατοκύριακο, το τόσο καυτό Σαββατοκύριακο που έχουμε τόσα προβλήματα, που συνεδριάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δεν ξέρουμε αν θα κλείσει αξιολόγηση, μπήκανε σε μια τέτοια διαδικασία? Μήπως γιατί θέλουν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, μήπως γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις, μήπως γιατί ο ένας θέλει να μειώσει τον άλλο, γιατί θα πάμε σε εκλογές, μήπως γιατί είναι τέτοια η ανασφάλειά του? Άσε τα μήπως, ρε Σπυράκο. Για μήπως. Αυτό δείχνει την ποιότητα. Την ποιότητα του πολιτικού μας συστήματος. Και την ικανότητα. Το πολιτικό μας σύστημα, το πολιτικό προσωπικό νοσεί. Νοσεί. Δεν τους ενδιαφέρει ο καημός του ελεύθερου επαγγελματία. Αν Σάββατο βράδυ του χάλασαν όχι την ησυχία και την ηρεμία, αλλά του ανέβασαν την πίεση. Τον έκαναν να δακρύσει. Δεν τους απασχολεί. Γιατί? Γιατί θέλουν πάνω στα ερείπια να έχουν τις καρέκλες τους. Στα ερείπια της χώρας. Δεν τους ενδιαφέρει αν η Λαγκάρντ που τη βλέπω τώρα εδώ φωτογραφία στο λάπτοπ που έχεις μπροστά σου πάρει σκληρή απόφαση μαζί με τον Σόιμπλε. Δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί περνάνε καλά. Μέσα στη μιζέρια του ελληνικού λαού αυτοί περνάνε καλά. Αυτό μας έδειξε το Σαββατοκύριακο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Βγάζουν τα άπλητά τους στη φόρα. Δεν το περιμέναμε θεωρητικά. Βγάζουν τα άπλητά τους στη φόρα. Ο ένας κυνηγάει τον άλλον. Βγάζουν όλη τη βρώμα και τη δυσοδεία στα μούτρα του ελληνικού λαού. Που ο ελληνικός λαός είναι αρχές του δεκαήμερου του μήνα και δεν έχει μία στην τσέπη. Τελειώσαν τα σούπερ μάρκετ. Αν έχει πληρωθεί. Αν έχει πληρωθεί. Γιατί πολλοί δεν πληρώθηκαν κιόλας που ξεκίνησε. Όχι τον Ιανουάριο. Εδώ άλλοι συνδικαλιστικοπατέρες
δεν επιτρέπουν να πάνε μέσα να δουλέψει ο κόσμος. Μην μιλάμε παλαβά πράγματα. Και τους βλέπουμε όλους, καθόμαστε και τους παρακολουθούμε. Μην πάτε μακριά. Γιατί να πάρω εγώ τη θέση, το μέρος του ενός ή του άλλου. Σήμερα να σας πω για την Disneyland ή για το αεροπλάνο ή για το σπίτι της Μαρέβας. Δεν θέλω ρε παιδιά να ασχοληθώ. Εγώ θέλω, ας έχεις κυρία μου το σπίτι σου, ας πας και εσύ με τα παιδιά σου. Ως πατέρας καλά κάνεις και τα πας, θα σου κάνω άλλη κριτική. Και τώρα με ότι τον πρωθυπουργικό αεροσκάφος βέβαια να πηγαίνεις τα παιδιά σου. Δεν με πειράζει ρε. Εμένα που το πληρώνω με πειράζει. Και όχι εμένα. Εμένα δεν με πειράζει αυτό εγώ το πράγμα. Εγώ πληρώνω εμένα μόνο με τα πειράζει, μου για τα παιδιά με πειράζει μου. Ότι είναι ανίκανοι να δώσουν δουλειά στους ανθρώπους. Κάπου διάβασα σήμερα. Στην εφημερίδα των συντακτών, στα νέα, δεν μπορώ να θυμηθώ πού στο Έθνος, ότι τώρα και το δασαρχείο βάζει στο ελληνικό. Μπλόκο στο ελληνικό. Και το δασαρχείο, μετά την αρχαιολογία έρχεται το δασαρχείο. Ρε, έχει συχτή ρόλη σα. Δεν χρειάζεται το δασαρχείο, έχει 2.000 το δασαρχείο στο ελληνικό. Έχει άποψη και το δασαρχείο στο ελληνικό μέσα. Το δήμο μου, επί Βάσος Παπανδρέου, υπεχοδέ, είχε ανακηρύξει δάσος στη μισή Αθήνα, απλά κατάλαβες. Και τρέχαμε στα δικαστήρια να αποδείξουμε ότι τα σπίτια μας μέσα στο σχέδιο πόλης κανονικά δεν είναι δάσος. Δεν είναι δάσος. Δηλαδή, πλάκα κάνεις. Αυτό είναι μια κολόνια που κρατάει χρόνια. Ο κύριος Φλαμπουράρης πότε θα καταλάβει ότι ναι, η γραφειοκρατία, να την πατάξουμε. Όχι όμως, παιδιά, δεν είναι τόσο η γραφειοκρατία. Μπορεί ο Φλαμπουράρης, μωρέ, σε πέρα. Δεν είναι η γραφειοκρατία. Όπου θέλουμε, παιδιά, είναι η γραφειοκρατία. Στον ΑΔΜΙΕ είδατε τι έγινε και τι κουβέντα έχει σηκωθεί αυτές τις 2-3 μέρες. Υπήρχαν λοιπόν, υπήρχε μια απόφαση που είχε πάρθει το 2015 για τους μισθούς της ΔΕΚΟ και στα δημόσια ταμεία που έλεγε ότι θα είναι στα ύψη της αμοιβής του Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης, δηλαδή 4.700 μεικτά. Αυτό θα είναι. Άλλαξε όμως λοιπόν αυτή η νομοθεσία με ένα άρθρο λοιπόν της 16-12 του 15, εκεί δεν υπήρχε γραφειοκρατία. Την αλλάξαμε λοιπόν αυτή η νομοθεσία και είπαμε θα δίνουμε περισσότερα για να έρθουν πιο ικανά στελέχη. Και τώρα ο Λάμπρου μπορεί να κάνει το μισθό του 20.000 ευρώ το μήνα. 20.000 ευρώ το μήνα μπορεί να την κάνει ο Λάμπρου το μισθό. Καλά το διάβασα. Και έχει δικαίωμα να το κάνει ο Λάμπρου. Άκουσε τώρα. Νέα. Ναι. Σελίδα 13. Ελληνικό. Νέο μπλόκο στην επένδυση από το δασαρχείο. Δεν εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων επικαλούμενο προβλήματα με τη δασική νομοθεσία. Mm-hmm. Παρταυγό και κούρευτο. Mm-hmm. Και περιμένω εγώ την μπουλντόζα. Να έρθει η μπουλντόζα για να πιάσει κανένα εργάτη δουλειά. Για να πέσει η ανεργία. Περιμένω τον Ταλακογιώργο να κάτσει να τα βρει στο λιμάνι. Με τον Κουρουπλή και τον Βενιάμι. Ρε πάτε καλά ρε εσείς. Πάμε καλά ως χώρα. Είδες όμως εκεί που τους συμφέρει να αυξήσουν τους μισθούς για να βολέψουν τους δικούς τους. Είδες τώρα. Τους συμμέτερους εκεί αλλάζουν και κάθομαι, λοιπόν, νομοσχέδια νύχτα. Και κάθομαι λοιπόν να ρίξω στάχτη στα μάτια του κόσμου και να ασχοληθώ με τον παραμυθένο γάμο για γουλανδρή λαιμό με βασιλής και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια στην εκκλησιά του Λονδίνου που παντρεύτηκε και ο Παύλος ο... Να ζήσουμε, επειδή ρε, τα παιδιά. Ωραία γόβα, επειδή είχε ωραία γόβα, Λουκουσέν, ωραία, πολύ ωραία. Ζευγάρι, αλλά επειδή ευκαιρία, μια μου το είπες για το Λονδίνο και είπες για τους εφοπλιστές, ας τα μαζεύουν σιγά σιγά να τα φέρουν στον Πειραιά, να μας κάνουν αυτή τη χάρη. Γιατί χάρη θα μας κάνουν. Οι Έλληνες. Οι Έλληνες δεν τα έχουν στο Λονδίνο. Θέλουν, μπορούν. Μα ποια θα τα φέρουν, για να τα έχει ο Νταλακογιώργος. Όχι, είπα, να μας για να διαφεντεύει ο Νταλακογιώργος. Γιατί περιχάρης πρόκειται. Έλα, δουλεύεις μια ζωή για να τα καταφέρεις και έχεις και... Είναι και θέμα της κυβέρνησης, εσύ, Δήμο. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να την ισχυώσει την κατάσταση εκεί πέρα. Να μην κάνει κουμάντο ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Όπως παρεμβαίνει, όποτε θέλει και μπορεί να το κάνει και τώρα. Εδώ σας λέω πώς τον άλλαξαν. Πώς τον άλλαξαν τον νόμο, παιδιά. Και τα 4.700 μπορεί να γίνουν 20.000 και στον ΑΔΜΙΕ ζητούν, σύμφωνα με τον νόμο, να πάρουν οι άνθρωποι, δύο άνθρωποι εκεί ζητούν να πάρουν 256.000 αναδρομικά από το 16, γιατί λέει ότι ορίστε, ο νόμος εδώ πέρα λέει ότι μπορώ να τα πάρω. Δεν είναι δηλαδή ότι όπου δεν ότι υπάρχει γραφειοκρατία και τα κλείνει όλα. Πώς ζητούν επενδύσεις δεξιά και αριστερά, όταν κάποιες που ήδη θεωρητικά έχουν εγκριθεί και έχουν πάρει το πράσινο φως, δεν προχωράνε. Μπράβο, ρε Σταματίνα, πολύ απλό. Αν εσύ τώρα θες να μπει στο ελληνικό και διαβάσεις αυτό το κομμάτι, ότι το δασαρχείο έχει κολλήσει πάλι την ιστορία. Τρία χρόνια υποτίθεται έχω πάρει το πράσινο φως και ακόμα δεν έχω ξεκινήσει την πολιτική.
παιδιά, θα μας έλεγε μια δική γορίνα της ελληνικής κοινότητας στην Αμερική, πολύ έτσι δικτυωμένη και ισχυρή, ότι η μόνιμη εποδός των πολιτικών και του κυρίου Παπά που είχε πάει στην Ουάσιγκτον και προσπαθούσε να συναντήσει Έλληνες και στη Νέα Υόρκη ήταν «Ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα». Και του λέγανε «Κοίτα, την αγαπάμε την πατρίδα μας, αλλά δεν θέλουμε να χάσουμε και τα λεφτά μας». Πρόσεξε. Αυτό δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες πολιτικοί, δεν υπάρχει ο σωτήρας. Οι φίλοι μας εδώ στην πρωινή παρέα πρέπει να καταλάβουν το εξής. Εάν δεν ενταχθεί η Ελλάδα, εάν χάσει το τρένο, που υπάρχει μεγάλο κίνδυνο. Πότε θα το ξέρουμε, πότε είναι η στην ποσοτική χαλάρωση. Μέχρι Κυριακή κοντή γιορτή. 20 του μηνός θα ξέρουμε πού πάμε. Εάν χάσουμε αυτό το τρένο και δεν ενταχθούμε στην ποσοτική χαλάρωση, μην περιμένει σοβαρή επένδυση στην Ελλάδα. Απ' έξω. Δεν μπορούν να έρθουν. Δεν μπορούν να έρθουν. Όταν η χώρα είναι στη μέγενη των capital controls, όταν δεν υπάρχει ποσοτική χαλάρωση όπως υπάρχει στα άλλα κράτη της Ευρωζώνης, όταν δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε, γιατί αν καθυστερήσει η αξιολόγηση, θα αρχίσουν τα προβλήματα του καλοκαιριού. Τα έχουμε ξαναζήσει το 2015. Της οικονομικής ασφυξίας. Της οικονομικής ασφυξίας. Που δεν θα είναι μικρή αυτή η οικονομική, ξέρετε αμέσως τι θα γίνει. Δεν θα έχει δυνατότητα, θα υπάρξει στάση πληρωμών του ελληνικού δημοσίου. Συντάξεις. Όχι μόνο εκεί. Θα στεγνώσει τελείως η αγορά, γιατί το δημόσιο δεν θα μπορεί να κουτσοπληρώνει, έστω και με καθυστέρηση 2 και 3 ετών, τις εταιρείες οι οποίες προμηθεύονται. Δηλαδή θα στεγνώσει τελείως η αγορά. Δεν θα έχουμε κάψιμα. Τεράστια προβλήματα. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που έχει σχέση με την κουβέντα που κάναμε με τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και τα υπόλοιπα θέματα με τον Τραμπ. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης, ο Αντώνης, ο Κυριάκος και οι λοιποί δεν θα έχουν τη σιγουριά του προσκέφαλου του Λευκού Οίκου. Θυμάστε τι σας έλεγα. Κάθε φορά που πήγαινα με τον κυρίως με τον Αβραμόπουλο αλλά και με τον Καμένο στην Ουάσιγκτον, μετά τις συναντήσεις όταν έμπαινα στο αεροπλάνο, έκλεινα τα μάτια και έκανα ανασκόπηση του ταξιδιού και έκανα μέσα μου ουφ, ποιος εγώ που έχω λιώσει παπούτσια στις πορείες φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Στην Αμερικάνικη πρεσβεία τη δεκαετία του 80 κυρίως. Λοιπόν, και έλεγα ευτυχώς που υπάρχουν και οι Αμερικάνοι, γιατί ένιωθα τη σιγουριά ότι όσο κι αν χτυπάει το αμαξίδιό του ο Σόιμπλε κάτω, είχαμε τον Αμερικάνο δίπλα μας, είχαμε το Λευκό Οίκο. Τώρα, αυτή την περίοδο που διανύουμε